Αμέσως, κυρία Σαράφογλου, με αυτό που λέτε και λέγατε νωρίτερα και για το ευρώ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ζητάτε να συνεργαστείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή με τον Ανταρσία, που είναι σαφείς οι θέσεις τους. Ότι δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν το ευρώ. Ναι. Είναι δηλαδή λίγο αυτά, ξέρετε, έρχονται σε αντίθεση. Ναι. Λοιπόν, θα απαντήσω. Δηλαδή, πριν όμως θέλω να πω. Είναι μνημονιακό κόμμα, δηλαδή δεν είναι σε αντίθεση. Με αυτά είναι. Τώρα, αυτό τώρα μνημόνιο, δηλαδή σας πήραξε το κουκουέ. Σας πήραξε το κουκουέ και η Ανταρσία τώρα. Ναι, αλλά κύριε Λαφαζάνη, είναι την άποψή σας. Μα κατηγορείτε και αυτά τα κόμματα τώρα. Σας παρακαλώ, αυτό που κάνει να δείτε την πρώτη στιγμή ότι το ευρώ για μας. Το ευρώ για μας. Το ευρώ. Για το κουκουέ και την Ανταρσία μιλάτε. Κύριε Λαφαζάνη, αφήστε την Ανταρσία όχι και θα μιλήσει για την Ανταρσία. Οι θέσεις τους είναι απολύτως καθαρές. Έχουν παραδοσιακές θέσεις. Φυσικά παραδοσιακές θέσεις. Και απόλυτα σεβαστές. Οι οποίες όμως δεν έχουν να κάνουν με το κοινό. Σας παρακαλώ πολύ. Στη συνέχεια θα κάνετε το σχόλιο σας. Ναι, κοιτάξτε, εδώ απουσιάζουν κάποια κόμματα. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να σχολιάζουμε τις θέσεις τους επιτιμητικά και υποτιμητικά. Καθόλου, κύριε Λαφαζάνη. Καθόλου. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αφήστε όμως την κυρία Λιναρδάτου να μιλήσει, σας παρακαλώ. Ναι, αλίμονο, να μην αφήσω την κυρία να μιλήσει. Πώς είναι η σειρά της. Περιμένει υπομονετικά όλη την ώρα να μιλήσει και εκείνη. Γίνεται και λίγο συζήτηση. Εντάξει. Θέλω να πω πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, κυρία Σαράφογλου, ότι η σκέψη μου σήμερα και ως δημοσιογράφος είναι στο Σαρλί Εμπντό. Θέλω να το πω χωρίς να ανοίξω πάλι αυτό το θέμα και στους συναδέλφους μου που δολοφονήθηκαν γιατί συνέχισαν να εκφράζονται ελεύθερα, επέμεναν σε αυτό. Το κλείνω αυτό. Λοιπόν, το ποτάμι θα συνομιλήσει. Θα συνομιλήσει με το πρώτο κόμμα. Μένει να δούμε πολλά την επόμενη μέρα των εκλογών. Όποιο και αν είναι αυτό, δηλαδή είτε με ένα. Ελάτε, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διευκρινίστε. Ελάτε. Ναι, θα σας το διευκρινίσω. Γιατί είναι σοβαρό. Καταρχήν, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα των εκλογών η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα ποια θα είναι. Προφανώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αν η διαφορά θα είναι 1% ή αν η διαφορά θα είναι 10% ή 5% ή 6%. Η δύναμη δηλαδή. Ο εκλογικός νόμος, το ξέρουμε όλοι, δίνει τις 50 έδρες ούτως ή αλλιώς, ακόμη και αν κάποιο κόμμα έχει 0,5% διαφορά από το δεύτερο. Έχει όμως και αυτό τη σημασία του. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τη δύναμη που θα έχει το ποτάμι ως τρίτο κόμμα. Με τι ποσοστό θα μπούμε στη Βουλή και πόσο δυνατοί θα είμαστε. Αυτό που για μας είναι πολύ μεγάλη σημασία είναι η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη. Θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει λάθος μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ελληνικό λαό. Ναι, πρέπει να κυβερνηθεί. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τις πολιτικές. Δηλαδή, σε ποιες πολιτικές θα καταλήξουμε ή με την Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα συζητάμε επουδενή στο ποτάμι. Δηλαδή, δεν θέλουμε μπαλτάκους με τίποτα. Δηλαδή, δεν θα υπάρξει περίπτωση να συνεργαστούμε με μια κυβέρνηση που θα έχει μπαλτάκους. Και επίσης, θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος πάρα πολύ ισχυρό παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Εκτιμούμε στο ποτάμι και οι άνθρωποι μας που έχουν μελετήσει και έχουν το σχέδιό μας ότι μπορούν να βρεθούν χρήματα για να υπάρξει προστασία πολύ μεγάλη στις αδύναμες ομάδες, όπως είναι η επέκταση του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος σε όλους τους Έλληνες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και είναι πάρα πολύ αυτοί. Μάλιστα. Και όσον αφορά για να πάμε και στον άλλο πόλο, που με βάση τις δημοσκοπήσεις και έχει δίκιο ο κύριος Λαφαζάνης και όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι προηγείται, ότι είναι το πρώτο κόμμα, δεν θα δεχτούμε που δεν είναι οποιαδήποτε συζήτηση και οποιοδήποτε να κινδυνεύσει η παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Αυτό δεν το συζητάμε με κανένα τρόπο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους απόψε για τη συζήτηση.